Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Τα 166 νέα προγράμματα σπουδών παρουσίασαν σε ειδική εκδήλωση με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως και ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γιάννης Αντωνίου. Η Υπουργός κυρία Κεραμέως ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν στο τεράστιο αυτό έργο, διευκρινίζοντας ότι τα νέα προγράμματα αφορούν όλους τους μαθητές όλων των τάξεων, όλων των βαθμίδων από τον Υπηαγωγείο έως και την Τρίτη Λυκείου, ενώ ήδη εφαρμόζονται πιλωτικά στα πρότυπα και πειραματικά σχολεία της χώρας μας και το 2023 θα εισαχθούν καθολικά σε όλα τα σχολεία συνοδεία των νέων σχολικών βιβλίων. Στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που θα λειτουργεί ως αποτελεσματικός μοχλός κοινωνικής κινητικότητας για το κάθε παιδί, θα παρέχει ίσες ευκαιρίες ανέλυξης στην εποχή της παγκόσμιας κοινωνίας της γνώσης και θα διαμορφώνει δημιουργικούς, εξωστρεφείς και ενεργούς πολίτες, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την παρουσίαση 166 νέων σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών για όλους τους μαθητές. Ότι όλο αυτό το σπουδαίο έργο το οποίο σας παρουσιάστηκε σήμερα γίνεται για εσάς τους μαθητές, για να μπορείτε να πηγαίνετε στο σχολείο με περισσότερο κέφι, με περισσότερη χαρά, για να μην είναι το σχολείο μία βαρετή διαδικασία. Για να μπορείτε να ανακαλύψετε μέσα από τη μαθησιακή διαδικασία νέα ενδιαφέροντα, να αποκτήσετε νέα εργαλεία για να κατανοήσετε καλύτερα πώς δουλεύει αυτός ο περίπλοκος και σύνθετος κόσμος και να αποκτήσετε εφόδια γνώσεις αλλά και δεξιότητες που θα σας συνοδεύουν σε ολόκληρη σας τη ζωή. Θέλω να συγχαρώ από καρδιάς τον κύριο Αντωνίου αλλά και όλα τα στελέχη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, όλους τους διαμορφωτές αυτών των νέων προγραμμάτων σπουδών. Ξέρω, κύριε Αντωνίου, πόσο σκληρά δουλέψατε, αλλά ξέρω κυρίως πόσο μεράκι και ενέργεια βάλατε σε αυτήν την προσπάθεια. Για πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια η εκπαίδευσή μας να αποκτήσει νέα προγράμματα σπουδών. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μιλήσω πολύ αναλυτικά για την σημασία αυτής της δουλειάς και για το πόσο παράξενο μου φαίνεται το γεγονός ότι δεν είχε ολοκληρωθεί νωρίτερα. Το γεγονός δηλαδή ότι έπρεπε να περάσουν δεκαετίες ολόκληρες για να αναμορφώσουμε συνολικά το τι διδάσκουμε και το πώς το διδάσκουμε. Και αυτό ακριβώς κάνουν τα νέα προγράμματα σπουδών. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που εισάγονται πια στη μαθησιακή διαδικασία νέες έννοιες, νέα γνωστικά πεδία, αλλά χαίρομαι διπλά για αυτό το οποίο είπατε, κύριε Αντωνίου, κυρία Υπουργέ, αγαπητοί συνδιαμορφωτές των προγραμμάτων, ότι μέσα από αυτήν τη νέα διαδικασία, μέσα από αυτά τα νέα προγράμματα σπουδών, προωθούμε την συνθετική γνώση. Αντιλαμβανόμαστε τελικά ότι τα γνωστικά πεδία δεν είναι απομονωμένα σιλό τα οποία δεν επικοινωνούν το ένα με το άλλο. Αλλά ακριβώς η συνθετότητα του κόσμου μέσα στον οποίο ζούμε μας υποχρεώνει να μπορούμε να τα βλέπουμε συνδυαστικά. Και πιστεύω ότι ακριβώς αυτή η νέα προσέγγιση είναι που τελικά θα κατάνει και το ίδιο το σχολείο πιο ενδιαφέρον για τους μαθητές και πιο δημιουργικό για τους δασκάλους και τους καθηγητές, οι οποίοι θα κληθούν να προσαρμοστούν σε αυτήν την νέα διαδικασία. Μιλάμε ουσιαστικά και για ένα νέο τρόπο μάθησης, ο οποίος χρησιμοποιεί νέα εργαλεία για το πώς μεταφέρουμε τη γνώση, για το πώς εμπλέκουμε τους ίδιους τους μαθητές σε άλλους τρόπους συμμετοχής μέσα στην τάξη, με πιο πολλές ομαδικές εργασίες, πιο πολλά πειράματα, πολύ περισσότερη χρήση της τεχνολογίας, νέους τρόπους εξετάσεων, η εξέταση γιατί να είναι μόνο ένα γραπτό κείμενο, να μην είναι μια προφορική παρουσίαση, γιατί να μην είναι αύριο ένα βίντεο το οποίο θα φτιάξετε εσείς, γιατί πια οι τρόποι ήδη της επικοινωνίας έχουν αλλάξει και η τεχνολογία έχει μπει και τα καλά στη ζωή μας. Εσείς οι μαθητές μας
Το ξέρετε καλύτερα από όλους μας αυτό. Πάρτε για παράδειγμα την κλιματική αλλαγή. Αναφέρθηκαν και οι προλαλήσαντες σε αυτό το εξαιρετικά σύνθετο φαινόμενο. Από πλευράς θετικών επιστημών δεν μπορεί να κατανοήσει κανείς την κλιματική αλλαγή αν δεν έχει ταυτόχρονα γνώσεις χημίας, φυσικής, βιολογίας, μαθηματικών. Η κλιματική αλλαγή όμως ταυτόχρονα είναι και ένα κοινωνικό φαινόμενο. Συνδέεται με τη μετανάστευση. Ένας από τους λόγους που πολύ κατατρεγμένοι άνθρωποι εγκαταλείπουν τους τόπους στους οποίους διαμένουν είναι ακριβώς γιατί η κλιματική αλλαγή κάνει πολύ πιο δύσκολη τη ζωή τους εκεί. Άρα για να μπορούμε να αντιληφθούμε ένα τόσο σύνθετο φαινόμενο το οποίο επηρεάζει τη ζωή όλων μας, πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο τα γνωστικά αυτά πεδία τα οποία διδάσκουμε να επικοινωνούν καλύτερα μεταξύ τους. Πάρτε παράδειγμα αυτό το οποίο είπε πριν ο μαθηματικός ο οποίος συμμετείχε στο πάνελ, ο καθηγητής, το πώς αντιλαμβανόμαστε την ίδια την πανδημία. Ένα βιολογικό, μια κρίση η οποία στον πυρήνα της έχει την βιολογία. Αλλά όταν θα διδάσκεστε αύριο για την σύνθεση των κυττάρων, ίσως δείτε το RNA και το DNA μέσα από μια διαφορετική ματιά όταν σκεφτείτε ότι ακριβώς αυτή η γνώση μας επιτρέπει σήμερα να έχουμε στη διάθεσή μας εμβόλια τα οποία αποτελούν και την τελική λύση στο πρόβλημα της πανδημίας ή να καταλάβουμε καλύτερα τα μαθηματικά της αναπαραγωγής, πώς αυξάνονται οι ρυθμοί και πώς πέφτουν στη συνέχεια. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μαθηματική γνώση, η οποία πρέπει πια η ίδια να βρίσκει εφαρμογή στην πράξη και να συνδέεται με πραγματικά παραδείγματα. Και βέβαια η χρήση της τεχνολογίας οριζόντια αποτελεί μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Και εδώ πέρα δεν αναφερόμαστε μόνο στα εργαλεία τα οποία πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τα παιδιά, στους διαδραστικούς πίνακες, το πώς εφοδιάσουμε τους καθηγητές μας με νέα ψηφιακά εργαλεία, στη σημαντικότατη δουλειά η οποία γίνεται στον τομέα της ψηφιακής επιμόρφωσης. Χάρηκα πάρα πολύ με αυτό το οποίο άκουσα για το νούμερο των 80.000 δασκάλων και καθηγητών που ήδη επιμορφώνονται στα εργαστήρια δεξιοτήτων. Είναι μια μεγάλη επανάσταση αυτή, όπως μια επανάσταση για την παιδεία μας και θέλω και πάλι να ευχαριστήσω όλους τους δασκάλους και όλους τους καθηγητές. Ήταν η αναγκαστική, πλην όμως απολύτως απαραίτητη, χρήση της τηλεεκπαίδευσης για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της πανδημίας. Το σχέδιο περιλαμβάνει 4 άξονες, την ανάπτυξη ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων, μετάβαση από ένα κλειστό συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στο αυτόνομο και ευέλικτο σχολείο της ανοιχτής σκέψης, τις ίσες ευκαιρίες για όλους, την ενίσχυση και την προώθηση εναλλακτικών εκπαιδευτικών διαδρομών με επαγγελματική πρόπτικη, αλλά και την αυτονομία, την αξιολόγηση για την ενίσχυση της θέσης των εκπαιδευτικών, καθώς και την ιχλυλάτηση και βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Τα νέα προγράμματα σπουδών εστιάζουν στην αναδιόρθρωση του διδακτικού σχεδιασμού και της παιδαγωγικής φιλοσοφίας, με έμφαση στην ουσία της γνώσης και σε όσο ο μαθητής χρειάζεται να γνωρίζει και να κατανοεί μετά το μάθημα και όχι στην άκρητη αποστήθηση μιας ύλης. Παράλληλα, ακολουθούνται οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις, ενώ σε όλα τα μαθήματα ενσωματώνονται οι ψηφιακές τεχνολογίες, έχοντας πάντα ως στόχο τη διαμόρφωση ενός σχολείου που εκπνέει, ευαισθητοποιεί και ενεργοποιεί τη σχολική κοινότητα. Στην εκδήλωση συμμετείχε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων αρμόδια για θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής Ζέτα Μακρύ, ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων αρμόδιος για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης Άγγελος Ιρήγκος. Νέα προγράμματα σπουδών τα οποία έχουν ήδη μπει στα πιλωτικά σχολεία. Σε πρότυπα και πειραματικά σχολεία σε όλη τη χώρα έχει ξεκινήσει η διετής πιλωτική εφαρμογή τους. Θα ήθελα ευθύς εξ αρχής να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα στην Υφυπουργό, στη Ζέτα τη Μακρύ, στον Γενικό μας Γραμματέα, τον Αλέξη τον Κόψη, με τους οποίους έχω και τους δύο μια εξαιρετική συνεργασία. Σε όλα τα στελέχη του Υπουργείου που έχουν συμβάλει καθοριστικά σε αυτήν την τομή. Ιδιαιτέρως στον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στον Γιάννη τον Αντωνίου προσωπικά για τον συντονισμό όλης αυτής της πολύ μεγάλης προσπάθειας, σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σε όλα τα στελέχη του ΙΕΠ και βεβαίως, κύριε Πρόεδρε, στους 54 επόπτες, στους 226 εκπονητές, σε όλους τους συντονιστές των γνωστικών πεδίων και τους συμβούλους του ΙΕΠ που έφεραν εις πέρας αυτό το μεγάλο έργο. Τι θα πει προγράμματα σπουδών? Τα προγράμματα σπουδών είναι τα θεμέλια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πρώτα απ' όλα είναι το περιεχόμενο του μαθήματος. Τι ακριβώς διδάσκουμε στο σχολείο? Επίσης, στη βάση των προγραμμάτων σπουδών γράφονται τα σχολικά βιβλία. Και τα προγράμματα σπουδών έχουν μέσα και όλο τον σχεδιασμό του μαθήματος. Πού να εστιάσει ο εκπαιδευτικός, τι δραστηριότητες μπορεί να οργανώσει, ποιες μεθόδους μπορεί να χρησιμοποιήσει. Τι αλλάζει λοιπόν σε αυτά τα νέα προγράμματα σπουδών? Αλλάζουν τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα, αλλάζει το τι διδάσκεται στο σχολείο. Εξυγχρονίζονται τα μαθήματα. Εξυγχρονίζει το περιεχόμενο και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό που λέμε, αγαπητά παιδιά, διεπιστημονικότητα, διαθεματικότητα. Θα σας το πω με ένα παράδειγμα. Στη φιλοσοφία μπαίνει μέσα στο μάθημα η ηθική της τεχνητής νοημοσύνης, η ηθική, η βιοηθική επίσης, μπαίνει μέσα στη φιλοσοφία. Αλλάζει επίσης το πώς διδάσκεται το μάθημα στο σχολείο. Φεύγουμε από μία προσέγγιση που εστιάζει περισσότερο στην αποστήθηση και πάμε σε μία πιο κριτική προσέγγιση. Και εδώ ένα παράδειγμα. Αντί, για παράδειγμα, να μαθαίνουμε απ' έξω τι έκανε ο Χαρίλαος Τρικούπης το 1875, λέμε στα παιδιά, είσαι ο Χαρίλαος Τρικούπης, γράψε μία επιστολή σαν να ήσουνα ο Χαρίλαος Τρικούπης με τα δεδομένα της εποχής, με όλες τις συνθήκες της εποχής. Άρα μπαίνει στο ρόλο του ιστορικού προσώπου, προκειμένου να κατανοήσουν τα παιδιά μας σε ακόμα μεγαλύτερο βάθος τα ιστορικά αυτά γεγονότα. Και το τρίτο που αλλάζει είναι μπαίνει οριζοντίως η ψηφιακή διάσταση. Αξιοποιούμε τη μεγάλη πρόοδο στην ψηφιακή τεχνολογία, καλλιεργούμε ψηφιακές δεξιότητες και παρέχουμε πλούσιο εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό. Για παράδειγμα, και εδώ, στη γεωγραφία, προβλέπονται εικονικές περιηγήσεις σε πολλά μέρη του κόσμου. Προβλέπεται η λεγόμενη χαρτογραφία μέσα από ψηφιακά μέσα. Ποια είναι λοιπόν τα ωφέλη αυτών των νέων προγραμμάτων σπουδών? Ωφέλη πρώτα απ' όλα για εσάς, παιδιά, για τους μαθητές. Έρχεστε σε επαφή με τη σύγχρονη γνώση, στη βάση επιστημονικών και κοινωνικών εξελίξεων. Μαθαίνετε μέσω νέων βιωματικών και συμμετοχικών μεθόδων διδασκαλίας. Σκέφτεστε δημιουργικά και κριτικά, εστιάζοντας στην ουσία της γνώσης και όχι στην άκρητη αποστήθηση. Οι εκπαιδευτικοί μας ενδυναμώνονται ώστε να γίνουν σχεδιαστές και συντονιστές ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος μάθησης. Οι εκπαιδευτικοί μας ενθαρρύνονται να οραματιστούν και να πρωτοτυπήσουν. Και βεβαίως αποκτούν πρόσβαση σε ένα πλούσιο υποστηρικτικό υλικό, σε εκπαιδευτικά εργαλεία και σε κοινότητες μάθησης. Και το σχολικό περιβάλλον εξελίσσεται σε ένα ζωντανό εργαστήρι. Ένα εργαστήρι έρευνας, επικοινωνίας, δράσης και έκφρασης. Εμπνέει, ευαισθητοποιεί και ενεργοποιεί τη σχολική κοινότητα. Γίνεται ελκυστικό, κεντρίζει το ενδιαφέρον και την περιέργεια των μαθητών. Θα ήθελα να κλείσω, κυρίες και κύριοι, με τρεις σκέψεις. Τρία σημεία που κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικά. Σημείο πρώτο. Εξαιρετικά κρίσιμος παράγοντας όλου αυτού του εγχειρήματος είστε εσείς, είστε οι εκπαιδευτικοί. Και δράτω με τις ευκαιρίες για να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς. Για ό,τι έχετε κάνει όλα τα χρόνια της υπηρεσίας σας, αλλά επιτρέψτε μου να πω για ό,τι έχετε κάνει ιδιαιτέρως τα δύο αυτά τελευταία χρόνια. Ξέρουμε όλοι σε τι βαθμό έχετε πραγματικά δώσει όλο σας το είναι, προκειμένου στα παιδιά μας να μην λείψει τίποτα, προκειμένου παρά τις δύσκολες συνθήκες να συνεχιστεί απτόητη η εκπαιδευτική διαδικασία. Και ξέρω ότι πολλές φορές λέτε, μα πρέπει να γίνουν όλα τώρα. Θέλω να σας πω ακριβώς όπως το νιώθω. Θα σας πω γιατί τρέχουμε με τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. Γιατί θεωρούμε ότι δεν πρέπει να αφήσουμε ούτε μία μέρα να περάσει από το να δώσουμε σε αυτά τα παιδιά ό,τι καλύτερο μπορούμε. Στην πληροφορική, εισηγούμεθα τη διδασκαλία λύσεων σύγχρονων αυθεντικών προβλημάτων με χρήση κατάλληλων υπολογιστικών εργαλείων. Π.χ. με χρήση κατάλληλου λογισμικού αναπαρίστανται με μία καμπύλη τα δεδομένα για την συγκέντρωση του διοξιδίου του άνθρακα σε έναν τόπο και με μία άλλη τα δεδομένα για τη θερμοκρασία των ρυθμών
συγγνώμη, τα δεδομένα για τη θερμοκρασία του ίδιου τόπου. Γίνεται σύγκριση στο ρυθμό μεταβολής των δύο καμπυλών και παρέχεται δυνατότητα συσχέτισης μεταξύ της μεταβολής του διοξιδίου του άνθρακος και της θερμοκρασίας. Καθιερώνουμε την καλλιέργεια νέων γραμματισμών. Εκτός από τους τρεις βασικούς γραμματισμούς που εξετάζονται και στο πλαίσιο του PISA, δηλαδή ο γλωσσικός, ο μαθηματικός και ο επιστημονικός γραμματισμός, εισάγουμε τον ψηφιακό γραμματισμό, τον τεχνολογικό γραμματισμό, τον γραμματισμό στα μέσα, τον οπτικό γραμματισμό, τον πληροφοριακό γραμματισμό, τον περιβαλλοντικό, τον πολιτιστικό. Εισηγούμεθα την καλλιέργεια δεξιοτήτων στο πλαίσιο της διάχυσης της φιλοσοφίας των εργαστηρίων δεξιοτήτων στα νέα προγράμματα σπουδών. Ο τρίτος άξονας αναφέρεται στη γενίκευση της ψηφιακής διάστασης των νέων προγραμμάτων σπουδών και συνδέεται με την καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων με εφαρμογές σε όλα τα γνωστικά πεδία και τη διασύνδεση με ψηφιακό υλικό. Ο Υπουργός αναφέρθηκε προηγουμένως στη γεωγραφία. Το Επιμελητήριο Άρτας και το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υλοποιούν σεμινάριο παραγωγής των αποτελεσμάτων του έργου Ινοτρίτσιον. Σήμερα πραγματοποιήθηκε το πρώτο σεμινάριο για τους επιχειρηματίες της αγροδιατροφής, τις επιχειρήσεις και τους παραγωγούς, ενώ αύριο Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο σεμινάριο για τους επιστήμονες, τους καταναλωτές και το ευρύ κοινό, που μπορούν να συμμετάσχουν στα αποτελέσματα του έργου και να επωφεληθούν από αυτά. Το έργο, να υπενθυμίσουμε, ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη καινοτόμων πρώτων υλών για την διατροφή των ζώων, στην ανάπτυξη παραγωγής τροφίμων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών. Στο πλαίσιο του έργου Ινοτρίτσιον πραγματοποιήθηκε σεμινάριο το πρωί της Τρίτης στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου Βυζαντινό. Το έργο Ινοτρίτσιον υλοποιείται στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα του προγράμματος Ιντερεκ Ελλάδα-Ιταλία. Ο επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το Επιμελητήριο Άρτας, στο οποίο συμμετέχει το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και δύο Ιταλοί εταίροι. Το έργο ανήκει στο πρόγραμμα Ελλάδα-Ιταλία Interreg 2014-2020. Είναι ένα έργο καινοτομίας που αφορά την επεξεργασία υποπροϊόντων χαμηλού κόστους από την ελαιουργία, την τυροκομεία και την οινοποιία για την παραγωγή μιας πρότυπης ζωοτροφής με συγκεκριμένα ευεργετικά συστατικά. Η εταίροι του έργου είναι το Επιμελητήριο Άρτας, που είναι επικεφαλής εταίρος του έργου, το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το Εργαστήριο Υγείας των Ζώων και επιστημονικό υπεύθυνο τον κύριο Ιωάννη Σκούφο, το Πανεπιστήμιο του Μπάρ της Ιταλίας και το Ινστιτούτο Επιστημών Παραγωγής Τροφίμων του Ιταλικού Συμβουλίου Ερευνών, που αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά Ινστιτούτα Έρευνας της Ιταλίας και της Ευρώπης. Αυτό το πρόγραμμα, τι ωφέλη θα έχουν οι επιχειρηματίες? Είναι αρκετά σημαντικό για τους επιχειρηματίες της περιοχής μας. Θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα απόβλητα των επιχειρήσεων που παράγουν τέτοια υποπροϊόντα για τη δημιουργία μιας ζωοτροφής. Άρα θετική θα είναι και η επίπτωση που θα έχει για τους παραγωγούς ζωοτροφών, αλλά και για τα χειροστάσια και για την παραγωγή πτηνών στην περιοχή μας. Είναι στην αρχή του προγράμματος ή ολοκληρώνεται το πρόγραμμα? Το πρόγραμμα λήγει το Μάρτιο του 2022. Είμαστε προς το τέλος της δράσης, αλλά ευελπιστούμε ότι θα έχει και συνέχεια και θα έχουμε και συνέχεια με τη συνεργασία με τις επιχειρήσεις του νομού. Πρόκειται το επόμενο διάστημα να δούμε και άλλες δράσεις που να αφορούν τον πρωτογενή τομέα και κατ' επέκταση και τους επιχειρηματίες της περιοχής? Αύριο θα γίνει εκδήλωση για το κοινό στο Επιμελητήριο της Άρτας. Θα ξεκινήσει στις 9.30 το πρωί. Και ίσως μετά τις γιορτές να έχουμε και άλλες δράσεις. Θέλουμε να δούμε και λόγω του κορονοϊού τι θα μπορούμε να κάνουμε. Για αύριο που ξεκινάει, θα πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση στο Επιμελητήριο Άρτας, ποιοι είναι οι θεματικοί άξονες που θα κινηθούν οι ομιλίες? Είναι περίπου οι ίδιοι άξονες. Απλά θα είναι ομιλίες πιο κατανοητές για το κοινό, θα είναι παρουσίαση στο κοινό. Το σεμινάριο το παρακολούθησαν αρκετοί επιχειρηματίες της περιοχής. Την παρουσίαση του προγράμματος και τα ωφέλη που μπορούν να έχουν οι επιχειρήσεις, η παραγωγή αλλά και γενικότερα ο πρωτογενής τομέας, αναφέρθηκε ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, Γιάννης Σκούφος. Άρα λοιπόν, το ερώτημα είναι, μπορεί να υπάρξει ελληνική ταυτότητα και ιχνηλασιμότητα στο χοιρινό και ορνήθιο κρέας μέσω της χρήσης διατροφικών πρόσθετων και συγκεκριμένα μέσω του έργου
που κάνουμε από υπολείμματα της αγροτικής παραγωγής στη διατροφή των ζώων. Γιατί δεν έχει νόημα αν πούμε καλό-κακό μέτριο κρέας, πρέπει αυτό να το αποδείξουμε όπως υπόθηκε. Και αυτό μόνο με ένα σύστημα εχνηλασιμότητας μπορεί να προδοθεί. Και σε αυτό δουλεύει όλο το κομμάτι της ζωικής παραγωγής του Τμήματος Γεωπονίας. Εγώ, η κυρία Τζόρα, ο κύριος Πόνος, ο κύριος Τσίνας, η κυρία Βόηδαρου, η κυρία Γκούβα, η κυρία Φώτου, ο κύριος Μακλάρας. Όλοι εμείς προσπαθούμε όλα αυτά τα χρόνια να προσθέσουμε ένα λιθαράκι. Και αυτό το λιθαράκι είναι και αυτό το έργο. Και θέλω να πω πώς ξεκινάμε. Αυτή την ομιλία την είχαμε κάνει περίπου όταν ήταν ο Τσαφτάρης υπουργός πριν 10 χρόνια, εδώ, στον ίδιο χώρο. Και τότε είχαμε πει τα ίδια πράγματα, τα οποία δεν έγιναν ποτέ και ήταν εκπληκτικές ιδέες. Μας είπανε τι φοβερά πράγματα ακούμε, και να αυτό και να εκείνο και να το άλλο. Και τώρα μιλάω με τον Θανάση και του λέω δεν κάναμε τίποτα, δεν προχωρήσαμε καθόλου. Όμως προχωράει η ζωή και αυτό μας αφήνει ακόμα πιο πίσω. Διότι σήμερα δεν υπάρχει στη χώρα μια στρατηγική παραγωγής και εξαγωγών. Το παράγω δεν σημαίνει ότι εξάγω. Και οι υπόλοιποι, οι οποίοι τόσα χρόνια μέσω της ΚΑΠ επιδότησαν την κτηνοτροφική παραγωγή και τη γεωργία τους, σήμερα θα επιδοτήσουν τα αεροπλάνα για να μην έχουν αυτό το καύσιμο να το αλλάξουν, τα αυτοκίνητα και οι πράσινοι που βγήκαν στη Γερμανία προφανώς θα κλείσουν τον κύκλο των επιδοτήσεων που έχουμε μάθει να ζούμε εμείς από το 27 και πέρα. Και εμείς δεν έχουμε κάνει ούτε ένα βήμα για να ξεφύγουμε από αυτό. Μέσω του πραγματικού προϊόντος. Άρα λοιπόν, αηφόρος παραγωγή σημαίνει διατηρώ τους φυσικούς πόρους. Και αυτό πρέπει να το πιστοποιήσω. Και εμείς λέμε ότι υπάρχουν τροφές που συμβάλλουν και πρόσθετα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στη διατροφή των ζώων, που να μειώσουμε συγκριτικά σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μέχρι 25% στο 1 τρίτο του 1 τέταρτο, και αυτό να το τιτλοποιήσουμε στην επιγραφή του κρέατος ή του γάλακτος που θα πουλήσουμε ή του τυροκομικού προϊόντος. Αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα για τις διεθνείς αγορές. Μα πολύ τεράστιο. Και επιπλέον είναι μοναδικό. Είναι ένα τούνελ που πάμε εμείς και βγαίνουμε πρώτοι. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν νοιάζεται για την παραγωγή. Είμαστε σε ένα σύστημα που το σύστημα αυτό, έτσι, με το οποίο συγκυβερνόμαστε, δεν νοιάζεται για την παραγωγή. Έχουν γάλατα άφθονα, κρέατα άφθονα και δεν ξέρουν τι να τα κάνουν. Έτσι. Αλλά εμείς έχουμε το μειονέκτημα ότι πρέπει να εισάγουμε. Αυτοί οι περισσότεροι εξάγουν και εμείς πρέπει να μείνουμε ως παράγων εισαγωγών, γιατί αλλιώς πώς θα υπάρξει ο συσχελισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί όλοι να εξάγουν. Έτσι. Εμείς λοιπόν, επειδή έχουμε μικρή παραγωγή, επειδή είμαστε το 0,2% της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή έχουμε μικρό μέγεθος, θα πρέπει να πάμε σε μια ιδιαίτερη παραγωγή. Σε μια μορφοποιημένη παραγωγή μπουτίκ, όπου δεν θα μπεις μέσα σε ένα μαζικό κέντρο, θα μπεις σε ένα ντελικατέσεν και θα διαλέξεις τα καλύτερα, όλα με κεφαλαία, τα γράμματα προϊόντων. Έτσι λοιπόν, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σύστημα διαφάνειας για την κτηνοτροφική μας παραγωγή. Ο καταναλωτής δεν θα βλέπει μόνο, βλέπετε την τελευταία διαφήμιση ενός σούπερ μάρκετ στην τηλεόραση. Έτσι. Το δείχνει από πού ξεκινάει το τρόφιμο και το φτάνει μέχρι τη συσκευασία του, πώς το κάνει. Εμείς λοιπόν, βλέποντας αυτό που αγοράζουμε, θα πρέπει να μπούμε μέσα στο σύστημα καράλες, μέσα στο σύστημα χύτας, μέσα στο σύστημα κτηνοτροφικός συνεταιρισμός και να δούμε τα πλεονεκτήματα αυτού του συστήματος για αυτό το προϊόν που έρχεται σπίτι μας. Και αυτό να είναι αποφασιστικός δείκτης. Και βέβαια έχουμε έναν κοινό παράγοντα όλοι, την κλιματική αλλαγή που υποβαθμίζει και καλλιεργητικά τμήματα έτσι, της χώρας και της γης και δυσκολεύει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πρώτων υλών που θα πάρουμε εμείς να τα ταΐσουμε στα ζώα. Έτσι δεν είναι? Και ερχόμαστε λοιπόν και λέμε ποια είναι η απάντηση στο κομμάτι αυτό της κλιματικής αλλαγής. Μα προφανώς
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Ό,τι παράγω εγώ και διατηρώ τη ζωή στη γη και για τις επόμενες γενιές, αυτό είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, ομιλία πραγματοποίησε και ο Νικόλαος Κασαλιάς, κτηνίατρος μικροβιολόγος, με θέμα «Υπάρχει ελληνικό κρέας ή πρέπει να το δημιουργήσουμε?». Το θέμα το έλεγε και ο τίτλος. Υπάρχει ελληνικό κρέας ή πρέπει να το δημιουργήσουμε? Τελικά τι είναι? Το δεύτερο. Πρέπει να το δημιουργήσουμε. 100%. Και όχι απλώς να το δημιουργήσουμε, να δημιουργήσουμε ένα ιδιαίτερο αφήγημα αυτού του κρέατος, για να μπορέσει να έχει και καλύτερη τιμή και πιθανά διείσδυση αύριο στις ξένες αγορές. Και έχει τεράστια συνάφεια φυσικά με όλα αυτά που ακούστηκαν εδώ με το πρόγραμμα του Ινοτρήσεων, το οποίο δεν είναι τίποτα περισσότερο από την παροχή πολλών διατροφικών πληροφοριών στον καταναλωτή, από τη δυνατότητα να εχνηλατήσουμε πραγματικά αυτό το προϊόν, ότι αυτό το προϊόν προήλθε από την Ήπειρο και δεν προήλθε από την Ολλανδία, και κυρίως να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε διατροφικός ισχυρισμός ή ισχυρισμό υγείας σε αυτό το τρόφιμο. Δηλαδή, θα πάρω το κρέας, κάνει καλό στην υγεία μου ή κακό? Ποιες είναι οι διαφορές του σε σχέση με τα υπόλοιπα κρέατα? Και, εν πάση περιπτώσει, αν μπορέσουμε να καταφέρουμε στον καταναλωτή, όχι μόνο στον Έλληνα, να τον πείσουμε ότι όλα τα κρέατα δεν είναι ίδια. Πιστεύετε ότι λείπει, γιατί στην Ήπειρο, αυτό που λέμε το brand name? Εκτός του ότι λείπει 100%, όχι μόνο στην Ήπειρο, παντού, ναι, σε όλη την Ελλάδα. Δεν έχουμε φτιάξει, δηλαδή, σήμερα, παραδείγματος χάρη, όταν πείτε οπουδήποτε στον κόσμο προς ούτου την Πάρμα, είναι ξεκάθαρο γιατί μιλάμε. Όταν πείτε, ξέρω εγώ, Παρμιτζιάνο, Ρετζιάνο ή Χαμόν Σεράνο ή Μπελότα, είναι ξεκάθαρο ότι αντιπροσωπεύει μια περιοχή, ένα λαό και ένα πολύ συγκεκριμένο προϊόν. Αυτό το πράγμα στην Ελλάδα δυστυχώς ακόμα δεν το έχουμε καταφέρει, πλην ίσως λίγο της φέτας. Δεν το έχουμε καταφέρει σε προϊόντα, δεν το συζητάμε φυσικά σε τίποτα με το κρέας. Και αυτό που θα έχει ενδιαφέρον να δείτε, είναι πολύ εύκολο να το δείτε, να το διαπιστώσετε, είναι την πτώση, την τεράστια, τη ραγδαία πτώση που έχει ο πρωτογενής τομέας στην τελευταία 20 ετία. Ειδικά θα δείτε έτσι πολύ ενδεικτικά, σας λέω, ότι εκεί που είχαμε 80-85% βαθμό αυτάρκεια στο χοιρινό, έχουν πέσει στο 30 και πάει και προς τα κάτω. Ο μόνος ο οποίος σώζεται κάπως και είστε πραγματικά ευλογημένοι σαν τόπος είναι ο πτηνοτροφικός τομέας, ο οποίος πάει πάρα πολύ καλά. Με περιθώρια φυσικά βελτίωσης και να γίνουν πολύ καλύτερα τα πράγματα, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, αναφέρατε και μέσα στην ομιλία σας πως είναι δυνατόν το κρέας να παραμείνει και κάποιες μέρες παραπάνω στο ψυγείο. Δηλαδή στο σούπερ μάρκετ και χωρίς να πεταχτεί. Είναι νέες μορφές αυτές? Οι μορφές αντιλαμβάνεστε πάρα πολύ καλά, έτσι να σας δώσω έτσι πολύ χοντρό ιδέστατα μερικά νούμερα. Το κόστος διακίνησης επιστροφών και λοιπά σε μια εταιρεία είναι της τάσεως από του 6, πιθανά μπορεί να φτάσει και στο 20%, είναι τεράστια τα νούμερα. Σκεφτείτε λίγο έτσι με απλά λόγια ότι όλοι οι μεγάλες αλατοβιομηχανίες συμπεριλαμβάνουμε και της χώρας μας. Το συσκευασμένο αλατικό έχουν πάει σε επενδύσεις τάξης του 1,5 εκατομμυρίων ευρώ για να εφαρμόζουν τεχνολογίες, λέγονται υψηλές πιέσεις, high pressure, το οποίο θα αναπτύσσουν 60.000 ατμόσφαιρες, που ουσιαστικά ό,τι μικροβιακό κύτταρο βρουν το σκάνε. Λειτουργούν, ας μου επιτραπεί άποψη, φτιάχνοντας μια κονσέρβα, για να αντιμετωπίσουν πραγματικά αυτό που λέμε self-life. Είναι τεράστια ιστορία. Σήμερα λοιπόν με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το ότι έχουν βρεθεί κάποια αντιοξειδωτικά, κάποιες άλλες ουσίες, πολυφενόλες κλπ, οι οποίες πιθανά, ακόμα η έρευνα συνεχίζεται έτσι, να βελτιώνουν με φυσικό τρόπο το self-life των προϊόντων, αντιλαμβάνεστε μια τεράστια καινοτομία έτσι. Σε συνεργασία πάντα με διάφορα άλλα πράγματα της αλυσίδας του κρέατος που πρέπει να τηρούνται και τα οποία θα πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα να τα τηρήσουμε στο 100%, όχι στο 50% ούτε καν στο 90%. Χαιρετισμό στην εκδήλωση έκανε και η θυματική αντιπεριφερειάρχης αρμόδια για τα τοπικά προϊόντα, Αναστασία Σίμου Τάσιου. Τι θα υπάρχουν σημαντικά ωφέλη για αυτό το πρόγραμμα στις επιχειρήσεις της περιοχής? Είναι όντως μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Άρτας σε συνεργασία με το Γεωπονικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Και είναι πολύ ελπιδοφόρο ότι σήμερα είναι παρόντες επιχειρηματίες της περιοχής, γιατί ακριβώς θέλουν να ενημερωθούν για καινούργιες καινοτόμες δράσεις που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση και γενικότερα τις επιχειρήσεις που παράγουν συγκεκριμένα προϊόντα. Εγώ, όπως κάθε φορά τονίζω, θα το πω και σήμερα, ότι τα ηπειρωτικά προϊόντα είναι μοναδικά.
είναι ποιοτικά. Όμως δεν αρκεί μόνο αυτό, η επιστημονική γνώση και η επιστημονική καθοδήγηση των παραγωγών και στη συνέχεια των επιχειρηματιών έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Κάτι που σήμερα άκουσα και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι η αξιοποίηση των υποπροϊόντων από μία παραγόμενη επιχείρηση. Δηλαδή παίρνουμε τα απόβλητα και προσπαθούμε αυτά να τα μετατρέψουμε σε χρήσιμα εργαλεία. Επίσης και στο χαιρετισμό που έκανα τόνισα ότι σαν περιφέρεια περιμένουμε πολλά. Περιμένουμε πολλά με την έννοια ότι η ενημέρωση, η γνώση είναι πάντα δύναμη και τι προσφέρει. Άριστα προϊόντα που σε τελική ανάλυση αυτά ωφελούν τους Έλληνες καταναλωτές και προβάλλουν τον τόπο μας, την Ήπειρο γενικότερα, την Άρτα ειδικότερα, στο Πανελλήνιο και όχι μόνο. Τι σας έκανε σήμερα εντύπωση από την ομιλία του κ. Σκόφου, ποια είναι αυτά που θα δώσουν και κάτι παραπάνω σήμερα στους επιχειρηματίες που θα φύγουν από την εκδήλωση αυτή? Ότι είναι γνώστης πολλών πραγμάτων και σίγουρα θα φύγουν όλοι πολύ πλούσιοι και οι επιχειρηματίες παίρνουν τις κατευθυντήριες γραμμές για το πώς πρέπει να λειτουργήσουν στην πορεία. Και οι επιχειρηματίες και οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης που ήμασταν εδώ, το επιμελητήριο, όλοι θα βγούμε πιο κερδισμένοι και ίσως από το μετερίζει το ο καθένας να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Γιατί μέσω συνεργασιών, η συνέργεια είναι το μυστικό σε όλες τις δράσεις που γίνονται. Το έργο απευθύνεται σε Έλληνες και Ιταλούς παραγωγούς, προκειμένου να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Βασικός στόχος του έργου είναι να παράγει υψηλότερης ποιότητας ζωοτροφές, χρησιμοποιώντας συστατικά χαμηλού κόστους με καινοτόμο τρόπο. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Από 5η έως Τετάρτη σε όλα τα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελωμάς. Χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Mac Magic μαγιά 50 λεπτά. Φάγε Total 2,39. Fast Margarines 30% φθηνότερα. Ελωμάς Αλεύρι 59 λεπτά. Sanitas προϊόντα 30% φθηνότερα. Ελωμάς, με τη δύναμη των ελληνικών σούπερ μάρκετ. Επίσης, μέχρι την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε γαλοπούλα ψητή πασιά μόνο 9,53 το κιλό. Αρακάς και φασολάκι πλατή Ελωμάς ενός κιλού μόνο 1,57. Μπικ ξεραφάκια επιλεγμένη κωδική 20% φθηνότερα. Σερενάτα κρουασάν 250 γραμμαρίων μόνο 1,20. Και πάλμολιβ κρεμοσάπουνο σακούλα ενός λίτρου μόνο 1,86. Μεγάλες προφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Να τρώει η μάνα και του παιδιού να δίνει. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Βιομηχανία γάλακτος Ηπείρου Καράλης. Αγνά παραδοσιακά προϊόντα από φρέσκο γάλα της περιοχής Ηπείρου. Καράλης. Ελληνικά βραβευμένα τυριά. Στην Carrier, με πάνω από έναν αιώνα τεχνογνωσία και εμπειρία, έχουμε κλιματίσει μεγάλα έργα σε ολόκληρο τον κόσμο. Κι όμως, το μεγαλύτερο μας έργο είναι η δική σας άνεση. Επιλέγοντας Carrier, επιλέγετε αξιοπιστία, εξοικονόμηση ενέργειας, εξελιγμένο έλεγχο λειτουργίας και βέλτιστη ποιότητα αέρα. Επιλέγετε τον εφευρέτη του σύγχρονου κλιματισμού. Carrier. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Εμπιστευτείτε την Παπακίτσος Energy Systems. Πώληση χονδρική λιανική. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Ιγουμενίτσα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάστορα, τον πάντα ευδιάθετο. Βαγγέλη, καλησπέρα. Πού το είδες αυτό? Γι' αυτό λέω, δεν είσαι πάντα ευδιάθετος. Εννοείς το αντίστοιχο. Ναι. Κοίτα, εξαρτάται από τα γεγονότα και εξαρτάται καθημερινά από αυτά που αντιμετωπίζουμε. Και επειδή το τελευταίο διάστημα, Βαγγέλη, για να μην πω τα τελευταία δύο χρόνια, έχουμε και τα προηγούμενα. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Ή θα σαλτάρουμε ή θα σαλπάρουμε, που λέει και ένας φίλος. Καλώς.
Ναι. Να, λοιπόν, να ξεκινάμε. Πρώτο τώρα θέμα. Είναι, κοίταξε, το να σαλπάρουμε είναι και αντίξιο καιρικές συνθήκες, είναι και χειμώνας. Να σαλπάρουμε δεν το βλέπω. Δεν είναι δείκτο καιρός για ταξίδια με πλοίο. Άρα μάλλον θα ισχύσει το άλλο, το ομόηχο. Ναι. Πώς το πες? Σαλτάρουμε. Μάλιστα. Ναι. Πράγματι έτσι είναι, πέρα από το ότι προσπαθούμε να χαλαρώσουμε λίγο και να, έτσι, να είναι μια πιο ανάλαφρη ατμόσφαιρα. Την έχει ανάγκη και ο κόσμος, έτσι. Την έχουμε ανάγκη και εμείς, διότι πλέον δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί. Δεν μπορούμε όμως, δεν τα καταφέρνουμε και εμείς, λέω, να μπορούμε να είμαστε όλη την ώρα. Σωστό, σωστά το επισήμανες. Άρα λοιπόν η διάθεση δική μου δεν έχει να κάνει με τον χαρακτήρα το δικό μου, έτσι. Όχι βέβαια. Έχει να κάνει όταν ας πούμε μπαίνεις στα γεγονότα, μοιραίο είναι αυτά να σε επηρεάζουν. Και όταν αυτά έχουν, ας πούμε, μια αρνητική εξέλιξη, έτσι, και απόλυξη και κατάληξη, μοιραίο είναι να επηρεάζεται και η δική σου διάθεση. Σαν αυτό το πρώτο θέμα τώρα που θα πούμε ευθύς αμέσως, που έχει να κάνει με τον κορονοϊό, με ανθρώπους οι οποίοι, ένας δεύτερος άνθρωπος, συνάνθρωπός μας, συμπολίτης μας, κατέληξε. Τρίτος. Θα σου πω γιατί. Ξεχάσαμε τη μία, γιατί επειδή είναι νέος αυτός, είναι νέος στην ηλικία. Τι γίνεται με άλλους που σπάνε την καραντίνα. Πάμε να ξεκινήσουμε και θα τα πούμε. Λοιπόν, πρόσεχε να δεις. Χθες μιλούσαμε, κάναμε αναφορά στο ότι τα νοσοκομεία των Ιωαννίνων, οι μονάδες COVID του Χατζικώστα είναι υπερπλήρης. Έτσι. Άρα λοιπόν, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, όπως είπε και ο καθηγητής παθολογίας ο κύριος Μιλιώνης, μιλώντας σε άλλο τηλεοπτικό σταθμό των Ιωαννίνων, και το θεωρώ έναν πολύ έγκριτο και αξιόλογο επιστήμονα, αλλά και πολύ σοβαρό άνθρωπο, δηλαδή ό,τι λέει έχει υπόσταση και κύρος, ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και το Πανεπιστημιακό σύντομα δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Ναι. Άρα λοιπόν, θα δούμε και εδώ διασωληνωμένους σε διαδρόμους. Έτσι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Την ίδια στιγμή, να υπενθυμίσω, που κάποιοι μεγαλόσχημοι κληρικοί, και επειδή δεν μας άμε αυτό, αναφέρομαι στο Μητροπολίτη Αιτωλίας Ακαρανίας, τον κύριο Κοσμά, ο οποίος με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό του και στο αρχιερατικό του αξίωμα, και αφού επισημάνω κάτι, ότι επειδή το ρεπορτάζ το δικό μου επεκτείνεται και πέρα της Υπήρου και τα λοιπά και εδώ. Λοιπόν, ένας ιεράρχης ο οποίος έχει να επιδείξει πνευματικό έργο πράγματι και δεν έχει σκανδαλίσει, ούτε έχει προκαλέσει ούτε με τη βιωτή ούτε με τίποτε, αλλά το να είναι αρνητής του κορονοϊού ο ίδιος και συγχρόνως με το παράδειγμα του και μόνο να προτρέπει πιστούς, δεν ξέρω αν και κατηδίαν, να μην εμβολιάζονται και να παίρνει κόνο στο λαιμό του, και αυτή τη στιγμή και αυτός και η αδερφή του να είναι διασωληνωμένος, ναι, αλλά αυτός όμως πήγε και διασωληνώθηκε στον Ευαγγελισμό και τον έχει αναλάβει η κυρία Κοτανίδου. Ξέρεις τι, κυρία Κοτανίδου, αγαπητή Βίκη? Η κορυφαία λοιμοξιολόγος και εντατικολόγος είναι αυτή η οποία έσωσε τον κύριο Ιερώνυμο, τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, τον κύριο Αναστάσιο, ηλικίας 92 ετών, και τώρα δίνει μάχη να σωθεί και ο Μητροπολίτης Αιτωλίας, ο κύριος Κοσμάς. Να σωθεί. Αλλά θυμάσαι που σχολιάζαμε ότι για να μπει ο κύριος Κοσμάς στην εντατική του Αγρινίου, που το ψάχνανε περιπολικά και τα ασθενοφόρα και δεν ήθελε να μπει και έγινε όλο αυτό το τραγελαφικό σοου. Λοιπόν, τι συνέβη? Κάποιος άλλος έμεινε εκτός συντατικής. Μετά το θόρυβο που προκαλέσαν τα μέσα ενημέρωσης, βρέθηκε τελικά θέση για αυτόν. Πάμε τώρα στο σήμερα. Και πάμε στο Μέτσοβο. Αφού υπενθυμίσω ότι χθες κάναμε αναφορά σε μία 62χρονη από χωριό της εγγύης της Ιγουμενίτσας, που ανήκει στο Δήμο Φιλιατών όμως, η οποία απεβίωσε μετά από 1,5 μήνα θεραπεία από κορονοϊό, αρνούμενη φανατική αντιεμβολιάστρια και αρνούμενη να εμβολιαστεί. Πάμε τώρα στο Μέτσοβο. Είχαμε το τελευταίο 24ωρο δύο θανάτους μιας ηλικιωμένης γυναίκας, η επίσης αντιεμβολιάστριας, αυτή και το περιβάλλον της, και σήμερα τον τραγικό θάνατο ενός 59χρονου, καθόλου αξιόλογου, έτσι, επιχειρηματία της περιοχής, ο οποίος επίσης ανεμβολίαστος κατέληξε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο από τον κορονοϊό. Και προκάλεσε αυτό την οργισμένη, θα έλεγα, αντίδραση του κυρίου Καθημάνη, ο οποίος κάνει λόγο, έτσι, σε σκοτάδι, πώς το λέει ακριβώς,
Δυστυχώς, λέει, χάσαμε δύο ανθρώπους στο Μέτσοβο. Δυστυχώς, οι σκοταδιστές δημιουργούν θέμα εκ του μη όντως. Κάνε το εμβόλιο, καταλήγει, έτσι, φωτογραφίζοντας, είναι εκτενές το κείμενο, αλλά δεν έχουμε χρόνο να το αναπτύξω όλο, φωτογραφίζοντας, όχι εμέσως πριν σαφώς, με απόλυτη σαφήνεια, κύκλους εκκλησιαστικούς της περιοχής του Μετσόβου. Μοναστήρι, μοναστήρια, παπάδες κατηδίαν, γερόβησες, γέροντες, πνευματικούς, οι οποίοι μόνο πνευματικοί δεν είναι, διότι τι σώει πνευματικός είσαι εσύ, ρε άνθρωπε, όταν παίρνεις τον άλλο στο λαιμό σου. Έτσι. Είσαι παπάς, είσαι καλόγερος, έχεις σπουδάσει, έχεις τελειώσει τη θεολογική, ωραία. Και λοιπόν, τι έγινε, σιγά την πτυχίο. Τελείωσες μια θεολογική, αν τελείωσες, διότι πολλοί από αυτούς δεν έχουν περάσει καν ούτε από νυχτερινό γυμνάσιο. Κι όμως έχουν άποψη και κατευθύνουν ζωές και παίρνουν στο λαιμό τους ζωές ανθρώπων. Είναι εγκληματικό. Αυτό πρέπει να σταματήσει, αγαπητή Βίκη. Να πω επίσης ότι οι έλεγχοι, για όσους νομίζουν ότι έχουν χαλαρώσει, συνεχίζονται. Εδώ στη Θεσποντία τουλάχιστον, δεν ξέρω στην περιοχή τη δική σας τι γίνεται. Παντού. Ενδελεχείς έλεγχοι, βεβαίως. Και με σημαντικά αποτελέσματα. Ωραία. Να πω ότι σήμερα, για παράδειγμα, εντοπίστηκε ένας 26χρονος στη Θεσποντία, ο οποίος έσπασε την καραντίνα, στην οποία ήταν υποχρεωμένος να είναι περιορισμένος κατοίκων. Του επιβλήθη πρόστιμο 5.000 ευρώ και να πω ότι είναι η τρίτη περίπτωση το τελευταίο 15ήμερο, αν θυμάμαι καλά, 20ήμερο, που εντοπίζεται άνθρωπος που νοσεί με κορονοϊό και σπάει την καραντίνα από ανθρώπους αστυνομίας και επιβάλλεται πρόστιμο. Mm-hmm. Αυτό ας το λάβουν υπόψη τους όλοι αυτοί, οι οποίοι νομίζουν ότι εντάξει, μωρέ, τα μέτρα, σιγά, εμείς θα παρελιάσουμε, είμαστε μάγκες, ας πούμε. Έτσι. Είτε είναι επαγγελματίες και κλείνουν πονηρά το μάτι σε πελάτες, ή είτε είναι κάποιοι οι οποίοι πιστεύουν ότι μπορούν να παραπλανήσουν τις αρχές ή με την ανοχή φυσικά των επαγγελματιών. Διότι δεν μπορεί να μπει ο άλλος μέσα εάν δεν έχει την ανοχή του επαγγελματία. Έτσι, ο μη εμβολιασμένος, μιλάω. Αυτά. Λοιπόν, από εκεί μετά, να υπενθυμίσω, αγαπητή Βίκη, θα κλείσω με μια ρίση του Αϊνστάιν, τη γνωστή ρίση του Αϊνστάιν, ότι δύο πράγματα είναι άπειρα. Το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία. Και σταματάω εκεί. Αϊνστάιν έφα. Όχι μάστορας. Λοιπόν, πάμε τώρα την προηγούμενη εβδομάδα σε κάποια από τις συνδέσεις. Είχες επισημάνει το πόσο σημαντική είναι η επίσκεψη του Διευθύνοντα Συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ στην Ιγουμενίτσα, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να ξέρουν και οι φορείς αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής τι γίνεται. Ήρθε ο Διευθύνοντας Σύμβουλος, έγινε αυτή η συνάντηση. Ήρθε, αλλά μας μπέρδεψε, μας ευνηδίασε. Τώρα το έκανε σκόπιμα, μπορεί να έγινε αλλαγή στο πρόγραμμά του. Δεν μπορώ να το καταλογίσω προθέσεις έτσι, ως υπόθεση εργασίας, που δεν έχω κάποιο στοιχείο. Ενώ τον περιμέναμε χθες. Και δεν ήρθε χθες, ήρθε όμως την Παρασκευή. Α, πώς και δεν το έπεσε χθες. Διότι θεώρησα ότι τα θέματα που είπαμε χθες ήταν περισσότερο σημαντικά. Ήταν. Άλλωστε, η επίσκεψή του δεν συνοδεύεται από κάτι συγκλονιστικό. Δεν είχαμε κάποια συγκλονιστική εξέλιξη. Έτσι, για να πεις ότι το έχασε η τοπική κοινωνία. Και δεν ενημερώθηκε. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, τώρα με τσιγκλάς. Είχες πει στον αέρα τότε ότι αυτή η συζήτηση, επειδή ενδιαφέρει όλη την τοπική κοινωνία και ο καθένας θέλει να ακούσει τις απόψεις από τα υπεύθυνα χείλη του Διευθύνοντα Συμβούλου, είχες ζητήσει ένα αίτημα μάλλον, ότι αν θέλετε να καλύψουμε όλη πρόταση αυτή... Πρόταση ήταν. Να καλυφθεί αυτή η συζήτηση, η δημόσια συζήτηση, από τον τηλεοπτικό σταθμό των RTV και να ακούσουν όλοι τι ελέγχθη σε αυτή τη συζήτηση. Αφού λοιπόν δεν είπε κάτι τόσο σπουδαίο, αφού ήταν σημαντική όμως η παρουσία του εκεί, σου δόθηκε κάποια απάντηση, γιατί και αυτό δεν το γνωρίζουμε, ή τελικά κανένας σιωπή. Η είδηση θα ήταν πρώτον να γίνει δεκτή η πρότασή μου από τη Δημοτική Αρχή. Ναι. Η Δημοτική Αρχή βλέπει παντού εχθρούς και φαντάσματα και αυτό είναι ίδιο. Για μια ανοιχτή κουβέντα. Για μια η Δημοτική Αρχή του Δήμου Ιγουμενίτσας, αγαπητή Βίκη, βλέπει ήδη
επειδή ξέρει ότι εκμετρεί το πολιτικό της ΖΙΝ, ξέρει ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση και είτε από τα δεξιά της, είτε από τα αριστερά της, θα βρεθεί άλλη λύση και τελειώνει η εξουσία της, βλέπει παντού εχθρούς και φαντάσματα. Όταν λοιπόν κάποιος της ασκεί κριτική, όπως προκειμένου ο υποφαινόμενος, ναι. Ναι, ναι, εντάξει, ήταν δευτερόλεπτα, πάμε. Έλα, Βαγγέλη. Βαγγέλη, σ' ακούμε. Βαγγέλη, σ' ακούμε. Λοιπόν, δεν πειράζει. Ναι, ναι, πάμε. Δεν πειράζει. Θα ακουστούν, ας παγώσει η χώρα. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Μέσα στο πρόγραμμα είναι αυτά, τεχνικά προβλήματα. Έτσι. Λοιπόν, εν τέλει περιπτώσει, σιγά μην αποδεχόταν την πρόταση. Εγώ την έκανα. Πρώτα να διευκρινίσω κάτι, όχι μόνο για την, να καλυφθεί από τον δικό μας τηλεοπτικό σταθμό και από το δικό μας, είπα να είναι ανοιχτή σε όλα τα τοπικά μας. Δεν ξέρω αν έγιναν προτάσεις από αλλού, μιλάω για μας γιατί συγκεκριμένα όχι, το έχεις πει. Η δική μου πρόταση ήταν να είναι ανοιχτή σε όλα τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Μην παρεξηγηθούμε, εμείς δεν θέλαμε ούτε το αποκλειστικό, ούτε την πρωθιά. Έχουμε χορτάσει από αποκλειστικά και αποκαλυπτικά και έχουμε... Τα μπουχτίσαμε τώρα από αυτά. Τώρα βρισκόμαστε στο τέλος της διαδρομής μας. Απλά θεωρούσαμε πολύ, πολύ σημαντικό αυτό για να ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς ελέγχθη. Να ξέρουν οι συμπολίτες τι ακριβώς ελέγχθη. Διότι, για παράδειγμα, ενώ σε άλλες προγενέστερες συναντήσεις με τον καθήλυν αναρμόδιο υπουργό ναυτιλίας, παραδείγματι, τον κύριο Πλαγιωτάκη, ο κυβερνητικός βουλευτής εξέδιδε ανακοινώσεις με ύμνους και ευχαριστίες και διθύραμβους και ότι όλα θα πάνε καλά και θα λυθούν η χερσαία ζώνη κτλ. Τώρα ο κυβερνητικός βουλευτής, ο κύριος Γιονιακάς, ο οποίος ήταν παρόν στη σύσκεψη, έτσι όπως και άλλοι, ας πούμε, εκεί, του Δημάρχου εκεί παρατρεχάμενοι, δεν έβγαλε καμία ανακοίνωση. Τηρεί εδήμονα σιγήν. Ενδεχομένως το πολιτικό του αίσθητο ή κάποιοι συμβουλάτερες του είπαν κάνε λίγο κράτη. Μπορεί να βγάλει τις επόμενες μέρες. Οπότε... Τις επόμενες ημέρες. Αν την Παρασκευή πέρα κοντά φτάχαμε στην άλλη Παρασκευή. Ο Δήμαρχος έβγαλε αμέσως. Η Δημοτική Αρχή έβγαλε αμέσως. Και έβγαλε αμέσως μια ανακοίνωση η Δημοτική Αρχή που ουσιαστικά λέει ότι επί της ουσίας δεν προέκυψε τίποτε συγκεκριμένο και σαφές με χρονοδιάγραμμα από τη συνάντηση αυτή. Και πράγματι δεν προέκυψε τίποτα, διότι όταν ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή του καθήλυνα αρμόδιου έτσι φορέα, για την απόδοση της χερσαίας ζώνης στην πόλη της Οικουμενίτσας, λέει ότι αυτό, εδώ είναι τρελαίνεσαι, δηλαδή το διάβαζα, το ξαναδιάβαζα και λέω, ρε παιδιά μας δουλεύουνε. Έχω κάνει και εγώ δήμαρχος, ας πούμε, έχω βγάλει και εγώ ανακοινώσεις, αν θέλεις, έτσι, επικοινωνιακού χαρακτήρα, πολλές φορές, αλλά μερικές φορές, πρέπει να ξέρεις και πού είναι τα όρια. Λέει λοιπόν, τι είπε, και σταματάω εδώ, δεν θα πω τίποτα άλλο. Η απεμπλοκή της ΟΛΙΓΑ ΕΕ από τα τμήματα της χερσαίας ζώνης θα ολοκληρωθεί και τυπικά πριν την είσοδο του επενδυτή σε αυτή. Τι μας λέει λοιπόν, τι είπε λοιπόν ο κύριος Διευθύνων που ήρθε εδώ πέρα και μαζεύτηκαν όλοι και βγάλαν φωτογραφίες και κεράστηκαν και έβαλε κλπ. Ότι εμείς ουσιαστικά και να πούμε ναι, πάλι είμαστε αναρμόδιοι, διότι αυτός που θα το πάρει το λιμάνι, ο ιδιώτης επενδυτής, θα θέσει τους δικούς του όρους. Και τότε θα δούμε αν οι αντιπροτάσεις που θα κάνουμε εμείς, δηλαδή για την παραχώρηση της χερσαίας ζώνης στην τοπική κοινωνία και όλα αυτά, ή το πάρκινγκ και όλα τα γνωστά αιτήματα εδώ πέρα, μην τα παραλαμβάνουμε, θα γίνουν αποδεκτά. Αν δεν γίνουν αποδεκτά και αν ο άλλος έχει αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης, δηλαδή έχει δώσει τα περισσότερα, άρα το λιμάνι για 20-30 χρόνια θα είναι σε αυτόν και οι υποδομές, τι θα του πεις εσύ, ότι δώσε το πάρκινγκ ελεύθερο στον κόσμο να παρκάρει ή δώσε στη Μαρίνα μην αφήνεις χώρο για άλλες δραστηριότητες που αντιδρά ο εμπορικός σύλλογος. Αυτά είναι για τους αφελείς. Και καλά έκανε ο Δήμαρχος. Φυλάει τώρα τα νότα του και λέει ότι κύριε Διευθύνοντα, στο Δήμο οι σημαίες θα ξεκλαθίσουν να κυματίζουν με σύστιες. Παρά την προτροπή του αυτού ότι όχι όλα θα πάνε καλά, να κάνεις έπαρση σημειών. Λοιπόν, για να λέει ο Δήμαρχος οι σημαίες με σύστιες, δεν πειράζει, ας μην τα ανοιχτεί η συγκέντρωση, δεν ξέρω τι άλλο ελέγχθη. Άλλωστε ήταν και κάποιοι εκεί μέσα που μας ενημέρωσαν. Τώρα δεν έχουμε χρόνο να τα λύσουμε, αλλά εμείς τα ξέρουμε όμως.
Τα ξέρουμε και τα επικοινωνούμε. Λοιπόν, όχι μόνο και με την τηλεόραση και με άλλους τρόπους. Βαγγέλη, καλή να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό βράδυ. Την παρουσίαση του Λευκώματος Αγαπητές Ελληνίδες, γράμματα από το αλβανικό μέτωπο προς το Λύκειο των Ελληνίδων, διοργάνωσε η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Περιφέρειας Ηπείρου. Το ιστορικό Λεύκωμα είχε εκδοθεί μετά από συνεργασία της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού και του Λυκείου Ελληνίδων με την υποστήριξη του Αθανασίου Μαρτίνου. Το ιστορικό Λεύκωμα Αγαπητές Ελληνίδες, γράμματα από το αλβανικό μέτωπο προς το Λύκειο των Ελληνίδων, παρουσίασαν η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Περιφέρειας Ηπείρου σε συνεργασία με τα Λύκεια Ελληνίδων Αθηνών και Ιωαννίνων. Στην εκδήλωση που φιλοξενήθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς, μίλησαν ο επίτιμος Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγός Τέος Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, η ιστορικός Ευπραξία Πασχαλίδου, η Διευθύντρια Υπηρεσίας Ιστορικού Αρχείου Γενικού Επιτελείου Στρατού και η Ειδική Γραμματέας Λυκείου Ελληνίδων Αθηνών, πρώην Ευρωβουλευτής, δημοσιογράφος και συγγραφέας Εκατερίνη Δασκαλάκη. Κυρίες και κύριοι, γνωρίζουμε όλοι ότι το Λύκειο Ελληνίδων Αθηνών και με όλα τα παραρτήματα που έχει δημιουργήθηκε από την Καλλιρόη Σιγανού Παρέν, μια γυναίκα το 1911, η οποία είχε ως σκοπό της να βοηθήσει στα δικαιώματα των γυναικών, στη μόρφωση, στην εργασία και στην κοινωνία με σεβασμό και στην αξιοπρέπεια των γυναικών. Δημιούργησε την εφημερίδα, η Εφημερίδα των Κυριών, όπως λεγόταν, και μέσα από την αρθρογραφία στη συγκεκριμένη εφημερίδα, παρότρινε τις γυναίκες να ασχοληθούν, να μορφωθούν, να καταφέρουν τους στόχους τους, τα όνειρά τους και να μπορέσουν πραγματικά να ασχοληθούν με τη μόρφωση και πάντοτε όμως με σεβασμό και αξιοπρέπεια σε όλους τους τομείς. Η κυρία Παρέν ήταν πρωτοπόρος γιατί εκείνη την περίοδο υπήρχαν πάρα πολλές αντιξότητες. Είναι αλήθεια ότι τα θέματα ισότητας, αυτά διαπραγματευόμαστε και εμείς σήμερα ως περιφερειακές και δημοτικές επιτροπές ισότητας, όσον αφορά την ισότητα των φύλων μέσα από τις ίσες ευκαιρίες. Και θέλουμε πραγματικά σε όλους τους χώρους να αναδειχθούν γυναίκες και άντρες με σεβασμό και αξιοπρέπεια και οι δύο για να προχωρήσει πιο σωστά η κοινωνία. Εκείνο που θέλω να τονίσω ιδιαίτερα είναι ότι το Λύκειο Ελληνίδων έχει ως σκοπό του όλα τα χρόνια τη διαφύλαξη και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας και της παράδοσής μας. Μέσα από τις φορεσιές, τη συλλογή των φορεσιών, είτε καθημερινές, είτε επίσημες, είτε υφαντές, είτε κεντυμένες. Ένα πολύ πλούσιο βεστιάριο σίγουρα έχετε και στην Αθήνα, όπως και εμείς εδώ και σε όλα τα μέρη της χώρας, όπως και τη διάδοση και διαφύλαξη, αλλά και τη μετάδοση των παραδοσιακών χωρών σε όλη την νεολαία μας, από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Επίσης, το Λύκειο των Ελληνίδων Αθηνών συνεργάζεται και βοηθάει στην έκδοση βιβλίων ή τελευκομμάτων πολιτιστικού ή ιστορικού περιεχομένου, όπως είναι και το Λεύκωμα το οποίο θα παρουσιάσουμε σήμερα εδώ. Θεωρώ ευτυχή συγκυρία, γιατί το Λεύκωμα αυτό το είχα παρακολουθήσει όταν παρουσιάστηκε στην Αθήνα. Είχα σκεφτεί μια από το έπος του 40, η εποπία είναι γραμμένη στα επιρωτικά χώματα, κάποια στιγμή να καταφέρω να το φέρω σε κάποια εκδήλωση στα Γιάννη. Το είδα πρόσφατα σε κάποιο γραφείο, το φιλομέτρησα, μου κίνησε πάλι το ενδιαφέρον και χαίρομαι, κυρία Τσαρδάκη, σας ευχαριστώ και πάλι για την θετική ανταπόκριση και για τη σημερινή εκδήλωση που κάνουμε. Είναι γνωστό ότι οι Ελληνίδες γυναίκες, γενικότερα στη χώρα μας, και όχι μόνο οι αγαπητές Ελληνίδες που λέει το Λεύκωμα, έχουν συμβάλει τα μέγιστα σε όλες τις περιόδους της χώρας μας, είτε ελληνικές είτε εμπόλεμες. Ειδικά στις δύσκολες περιόδους, στις περιόδους πολέμου, συνέβαλαν τα μέγιστα και οφείλω να τονίσω εδώ τη συμβολή των υπηρωτών γυναικών, των υπηρωτησών, οι οποίες δικαίως ονομάστηκαν ξαφνιάσματα της φύσης. Γυναίκες οι οποίες με περίσσια δύναμη ψυχής μπήκανε μπροστά, βοηθήσανε σημαντικά παντού και είναι εκείνες οι οποίες, όπως και οι γυναίκες του Λυκείου των Ελληνίδων, έγιναν οι μητέρες, έγιναν οι εθελόντριες, έγιναν εκείνες οι οποίες στέλναν τα δέματα προσφορά στο μέτωπο με πράγματα που είχαν ανάγκη, γάντια, κασκόλ, κάλτσες στην περίοδο του πολέμου. Και είναι εκείνες οι οποίες έκαναν τους φαντάζους μας, τους στρατευμένους μας, να τονωθεί το ηθικό τους, να δώσουν ελπίδα και δύναμη, να συνεχίσουν τον αγώνα που κάνανε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι πραγματικά σκεφτόντουσαν ότι κάποιοι τους νοιάζονται με κάθε τρόπο. Το ιστορικό Λεύκωμα εκδόθηκε μετά από συνεργασία της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού επί Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού Αλκιβιάδη Στεφανή και του Λυκείου Ελληνίδων με την υποστήριξη του Αθανασίου Μαρτίνου.
Η παρουσίαση του Λευκώματος αποτελεί εκδήλωση τιμής για τους ηρωικούς μαχητές στα βουνά της Πίνδου κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου με ιδιαίτερη μνεία στην πολυδιάστατη συνεισφορά όλων των Ελληνίδων, τη στρατιά των μετόπισθεν, οι οποίες συνέβαλαν στην ενίσχυση του πολεμικού φρονήματός τους. Δεν μπορώ να νιώθω παρά τεράστια υπερηφάνεια για τον είμαι εδώ. Ήμουνα πρόσφατα πάλι εδώ στο Μέτσοβο, όπου γιορτάσαμε την ιστορία του υπηκού, το οποίο συνέβαλε στην απελευθέρωση της χώρας μας, και όπως είπε η κυρία Στροχός, θα ήμουνα και στο Σούλιο που γενιάσαμε μαζί με την οικογένεια του Φάρα των Τζαβελέων, την οικία του Τζαβέλα, του Λάμπρου Τζαβέλα, που το Τζάκι ξαναέκαψε μετά από 128 χρόνια, σπάζοντας την κατάρα του... 200. Από 218 χρόνια, συγγνώμη. Από 218 χρόνια σπάζοντας την κατάρα του Αλεπασά. Πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα. Και τώρα ξανά είμαι εδώ. Δεν θα πω πολλά. Τι πρέπει να κρατήσουμε από τη σημερινή τελετή? Πρώτον, τη στάση του Λυκείου Ελληνίδων. Γυναίκες, στην περίοδο του πολέμου, από την όμορφη Αθήνα, αντί να ασχοληθούν με την βολή τους και την καλοπέρασή τους, μπήκανε στη διαδικασία να επικοινωνήσουν με τον κάθε στρατιώτη που πολεμούσε στο μέτωπο. Πολύ σημαντικό αυτό. Αγάπη για την πατρίδα. Τι πρέπει να θυμηθούμε? Το Λύκειο Ελληνίδων, το οποίο κράτησε τα γράμματα των στρατιωτών, τα διατήρησε υπό την κατοχή του πάρα πολλά χρόνια. Και μετά από τόσα χρόνια τα εκδίδει. Πού πρέπει να σταθούμε? Στον υψηλό επαγγελματισμό της διεύθυνσης ιστορίας στρατού. Και όλο το προσωπικό που είναι εκεί. Το οποίο ανέλησε τον κάθε στρατιώτη μετά από πόσα χρόνια. Και βρήκε την πορεία του. Βρήκε που έζησε, που πέθανε, που μεγαλούργησε. Και επίσης ανέλησε και όλη τη διαδικασία του τότε, της μεταφοράς του ταχυδρομείου από τις ψηλοκορφές της Πίνδου στην Αθήνα. Πού πρέπει να σταθούμε? Στη στάση του κυρίου Μαρτίνου, του ιδιωτικού φορέα, ο οποίος ήρθε, αναγνώρισε το τι κάναμε και από μόνος του ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας. Έχετε δει την αγάπη του και την συμπάθειά του, γιατί βρίσκεται κάπου αλλού, ενώ θα ήθελε να είναι εδώ μαζί μας. Τι πρέπει να κρατήσουμε? Τη στάση για τα κοινά της περιφέρειας και την αγάπη για αυτό το οποίο κάνει. Με θερμά συγχαρητήρια και θερμές ευχές. Και τέλος, τι πρέπει να κρατήσουμε από αυτό? Την αγάπη για την πατρίδα των στρατιωτών που πολεμούσαν στο μέτωπο. Παιδιά με τελείως διαφορετικές πορείες, από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα, με διαφορετική εκπαίδευση. Δεν υπάρχει μία επιστολή η οποία να μην αναφέρεται σε αγάπη για την πατρίδα, σε πίστη, σε χρέος, σε καθήκον, σε τιμή, σε αξιοπρέπεια και σε ελευθερία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι γονείς τότε μεγαλώσαν, τι παιδιά και με τι ηθικό φρόνημα στηρίξαμε την πατρίδα μας. Οι Έλληνες πολεμιστές αποτελούν φωτεινό παράδειγμα για τα σημερινά στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που πέραν της κύριας αποστολής τους στην προάσπιση των εθνικών συμφερόντων και της εδαφικής κυριαρχίας σε μία περίοδο που χαρακτηρίζεται από ραγδαία αύξηση των προκλήσεων ασφαλείας, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή μας, καλούνται να αναλάβουν πολύπλευρες δράσεις, να αναλάβουν διευρυμένους ρόλους, τονίστηκε. Οι 363 επιστολές από το Ιστορικό Αρχείο του Λυκείου των Ελληνίδων δημοσιεύονται για πρώτη φορά στο σύνολό τους και καταβάλλονται κάθε προσπάθεια ώστε να παρουσιαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πλαισιώθηκαν με εξίσου πρωτότυπο αρχαιακό υλικό με σκοπό τη συμπλήρωση ή επεξήγηση του περιεχομένου τους, κυρίως όμως για τη δημιουργία και διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας του ιστορικού πλαισίου. Παρουσιάζονται όλες οι επιστολές σε όλες τους τις όψεις μετά από εργώδη τεχνική προσπάθεια ώστε να είναι ευανάγνωστα τα κείμενά τους. Αυτό σημαίνει ότι πραγματοποιήθηκε εξ αρχής ψηφιοποίηση και γραφιστική επεξεργασία σε περίπου 900 φωτογραφίες. Επιστολές χειρόγραφες, γραμμένες με μολύβι ή με διαφορετικά μελάνια, σε διαφορετικά χρώματα, πολλές από τις οποίες με δυσκολία διαβάζονταν ακόμη και στη φυσική τους μορφή, με την κάθε μία να απαιτεί ιδιαίτερη αντιμετώπιση, βελτιώθηκαν σημαντικά ώστε να είναι αναγνώσιμες. Αρκετές ήταν ορθόγραφες. Λογικό, αν λάβουμε υπόψη μας, ότι γράφτηκαν από ανθρώπους όχι απαραίτητα καλής μόρφωσης και κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, στην καρδιά του χειμώνα του 1940-41, ο οποίος χαρακτηρίστηκε από έντονη και παρατεταμένη κακοκαιρία που προξένησε μάλιστα σοβαρά προβλήματα και στη διακίνηση της αλληλογραφίας και κυρίως στο μέτωπο της Αλβανίας, όπου ο ελληνικός στρατός
βρέθηκε σε μεγάλο υψόμετρο κυριολεκτικά κυκλωμένος από χιόνι. Ορισμένες επιστολές είχαν ταχυδρομηθεί από πόλεις στα μετόπιστε ή και από την ελληνοβουλγαρική μεθόδο. Τυπολογικά ανήκουν σε τρεις κατηγορίες, οι περισσότερες όμως είναι γραμμένες σε επιστολικά δελτάρια. Είναι οι κάρτες της εποχής, τα πιο συνηθισμένα έντυπα αλληλογραφίας στην περίοδο του πολέμου, που διανέμονταν στους στρατιωτικούς δωρεάν και διακινούνταν ατελώς στη στρατιωτική ζώνη. Τα δελτάρια παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τα ίδια ως συλλεκτικά αντικείμενα. Συνεπώς, πραγματοποιήθηκε σύντομη έρευνα για αυτά με τη βοήθεια της φτωχής σχετικής βιβλιογραφίας και καταγράφηκαν λεπτομερώς τα στοιχεία τους στην έκδοση. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενό τους, οι περισσότερες επιστολές είναι ευχαριστήριες, μερικές πολύ σύντομες και τυπικές, με κείμενα σχεδόν πανομοιότυπα μεταξύ τους, όπως αυτές στην οθόνη. Αρκετοί στρατιωτικοί βέβαια ήταν πιο επιλογικοί, εξέφραζαν την ευγνωμοσύνη τους προς τις κυρίες και τις δεσποινίδες που τους έστελναν τα δέματα και χρησιμοποιούσαν για αυτές πιο εγκάρικους χαρακτηρισμούς. Πολλές επιστολές όμως μετέφεραν και κάποιο αίτημα ή είχαν γραφεί αποκλειστικά για να διατυπώσουν κάποιο αίτημα. Συνήθως οι στρατιώτες του μετόπου ζητούσαν να λάβουν ένα θέμα με μάλινα, ειδικά αν είχαν δύνατο λαμβάνει κάποιο συμπολεμιστή του, όπως την επιστολή δεξιά. Ζητούσαν ακόμη τρόφιμα, τσιγάρα, βιβλία και εφημερίδες ή απλώς τη μεσολάβηση του λυκείου, προκειμένου να μπορέσουν να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους. Αντί για όλα αυτά, ένα στρατιώτη ζητούσε μόνο μολύβι και χαρτί για να γράψει στους δικούς του. Είναι η επιστολή αριστερά. Ιδιαίτερα συγκινητική, όχι μόνο για το περιεχόμενό της, αλλά και επειδή είναι η μοναδική σε αυτό το αρχείο που έχει γραφτεί σε χαρτί από πακέτο τσιγάρων. Τα περισσότερα δελτάρια εστάλησαν από το 1ο, το 20ο και το 34ο Σύνταγμα Πεζικού, καθώς την πλειονότητά τους ήταν Αθηναίοι. Οι περισσότερες επιστολές είναι ευχαριστήριες προς το Λύκειο Ελληνίδων για την αποστολή των δεμάτων και λιγότερες εκείνες που αφορούν αιτήματα, όπως την αποστολή γατιών, μάλινων πουλόβερ λόγω της συνεχούς χιονόπτωσης, βελόνες και μαλλί για να μαντάρουν κάλτσες, εφημερίδες, τσιγάρα, ενώ σε μία ο γράφων ζητά να του στείλουν χαρτί και μολύβι για να γράψει στους δικούς του. Τα γράμματα αυτά για δεκαετίες ολόκληρες φυλάχτηκαν ευλαβικά στο αρχείο του Λυκείου και αυτά τα γράμματα τα φέραμε εδώ 2 χρόνια ακριβώς μετά από την πρώτη έκδοση, ταξινομημένα, σχολιασμένα, με πολύτιμες επιπλέον πληροφορίες για τους συντάκτες τους και αυτό είναι δουλειά του αρχείου των ερευνητών της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού. Παραδίδοντας αναγνώστες φωτογραφημένα αυτά τα γράμματα, αυτούσια. Η πρώτη εύλογη απορία είναι γιατί, τι σας ήρθε μετά από τόσα και τόσα χρόνια. Νομίζω δεν υπάρχει κάποια πάρα πολύ λογική απάντηση σε ένα τέτοιο ερώτημα, πέρα από μια βαθιά μεταφυσική κατά κάποιο τρόπο προσέγγιση, ότι εν τέλει όλα τα πράγματα στα αυτή τη ζωή γίνονται όταν φτάνει το πλήρωμα του χρόνου. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό ήταν το πλήρωμα του χρόνου. Και φαίνεται ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση όλες οι αναβολές, όλες οι ενδεχόμενες δεύτερες σκέψεις, γιατί υπήρξαν και αυτές, και όλα τα τυχόν πρακτικά ή όχι εμπόδια και προσκόμματα, να έδιναν εν τέλει σε τούτο, στο να έρθουν τα γράμματα στο φως, σε αυτή την περίεργη, την ανατρεπτική, την πολύ συχνά επιλύσμωνα εποχή. Τώρα που οι μνήμες ξεθοριάζουν και η αμφισβήτηση θολώνει την ιστορική καταγραφή. Τα γράμματα που έφτασαν από το μέτωπο στο Λύκειο των Ελληνίδων δεν προσθέτουν ίσως κάτι ουσιαστικό στην ιστορική γνώση των χρόνων εκείνων. Ούτε η δημοσίευσή τους διεκδικεί τέτοιο χαρακτήρα. Εν τούτης, τόσο το εισαγωγικό σημείωμα των συνεργατών του Λυκείου, όσο και το εμπεριστατωμένο κείμενο για τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο 1940-41, που υπογράφεται από τον ανθρωπολογό Θεοφάνη Βλάχο της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού, όσο και το δοκίμιο υπό τον τίτλο «Η διακίνηση αλληλογραφίας και δεμάτων στην περίοδο του πολέμου» των κυριών Βασιλικής Αλεξίου και Πηγής Καλογεράκου, επίσης της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού, όπως και η υπερξεργασία των κειμένων και η επιτυχής αναζήτηση περαιτέρω στοιχείων σχετικά με τους υποστολογράφους, τα ακούσατε όλα με λεπτομέρειες από την κυρία Πασχαλίδου, η οποία εξεπονήθηκε επίσης στη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, όλα αυτά συμβάλλουν αποφασιστικά στη μελέτη και της ιστορίας των χρόνων εκείνων. Μόνο από εδώ, είτε το θέλουμε είτε όχι,
Τον πρώτο ρόλο παίζουν αναμφισβήτητα αυτές οι 363 σωζόμενες επιστολές, από τις οποίες οι 227 αντιστοιχούν σε επιστολικά τερτάρια. Όλα, το είδατε, αναπαράγονται φωτογραφικά, πράγμα που συνιστά και την αδιαφυσβήτητη αυθεντικότητα και τη γοητεία αυτού του βιβλίου. Είναι αυτά τα γράμματα που ανά πόλα που ζωντανεύουν με έναν απαράμιλο άμεσο και συχνά μέχρι δακρύων συγκινητικό τρόπο το κλίμα εκείνων των ημερών. Μιλούν για το ακατάβλητο φρόνημα των πολεμιστών, που προβάλλει το ίδιο τόσο μέσα από περιγραφές πολύ δύσκολων στιγμών, όσο και μέσα από συχνά αδέξιες και απίστευτης ενότητας φράσεις, ή ακόμα και δειλά αιτήματα για συμπαράσταση. Διαβάζω μέσα εισαγωγικά. «Απευθύνουμε προς σας τα σεργενικά μορφάς του Λυκείου Ελληνίδων, που νυχθημερών εκοπίασαν τα λεπτοκαμωμένα χεράκια σας, για να υπερασπίσουν από το κρύο, τη βροχή και τα χιόνια, τα στιβαρά και απλώνητα χέρια των μαχητών της Αλβανίας». Κλείνουν τα εισαγωγικά. Και φυσικά δεν είναι μόνο αυτά. Αξίζει μάλιστα να αναλυθεί ότι πολλές φορές αυτό το φρόνημα και αυτή η πίστη στο δίκαιο του αγώνα αναδύονται με μεγαλύτερη ακόμα ένταση στα πιο απλοϊκά, τα πιο ανορθόγραφα κείμενα, που είναι ίσως και εκείνα που περισσότερο αγγίζουν την καρδιά. Η ελληνική παραδοσιακή φορεσιά είναι ένα σύνολο ενδυμάτων που χαρακτηρίζει και διακρίνει τους ανθρώπους κάθε περιοχής. Ο ρόλος της είναι να ντύνει, να στολίζει και να εντυπωσιάζει, έχοντας στο κάθε κομμάτι τη δική του σημασία και το δικό του συμβολισμό. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πέρδικας Θεσπρωτείας παρουσιάζει μέσα από ένα βίντεο την διαδρομή της παραδοσιακής γυναικείας φορεσιάς στο βάθος του χρόνου. Ο Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Πέρδικας, σε μια προσπάθεια διάσωσης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, σε συνεργασία με την Νικολέτα Αναστασίου και την υποστήριξη του Βαγγέλη Μόκου, προχώρησαν στην παραγωγή ενός βίντεο, όπου οπτικοποιείται η αφήγηση της Ελένης Χιάνου Μόκου για την ενδυματολογική ιστορία της Πέρδικας. Στο βίντεο εμφανίζεται η κυρία Ραχίλ Μαρκιανίδου, αναπαριστώντας τη διαδρομή της παραδοσιακής φορεσιάς στο βάθος του χρόνου. Το βίντεο δημιουργήθηκε για να προβληθεί σε φεστιβάλ πολιτισμού στο πλαίσιο της συμμετοχής αυτό του Δήμου Ιγουμενίτσας. Ακουμπάμε στις ρίζες μας, διασώζουμε και μαθαίνουμε την ιστορία και τον πολιτισμό μας, με όρεξη και μεράκι μεταλαμπαδεύουμε την πολιτιστική μας κουλτούρα στις επόμενες γενιές, τονίζει στην ανακοίνωσή του ο Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Πέρδικας. Ναι, ναι, αυτά που φοράμε τώρα, που γίνουν, που παίζουν στην αγορά, δεν φοράμε βελούδα κόκκινα και αυτά, τέτοια φορά. Ήτανε, α, τέτοια φοράγαμε οι κοπέλες που ήμασταν. Ύστερα παντρεύτηκα και κάνουμε αυτά, γιατί δεν φοράγαμε βελούδα κόκκινα και αυτά, αλλά ύστερα παντρεύτηκα και κάνουμε κόκκινα. Είδαν όπως είναι τούτα εδώ τα κεντήματα που έχουν τώρα εδώ, αλλά είχαμε μια σκατά, κάναμε σπαλιέτα λέγαμε εδώ. Τούτα εδώ ήταν κεντημένα από εδώ. Όχι πούστα, ήταν φόρεμα ολόκληρο. Εδώ όλο γιωμάτα έτσι πηγαίνει, κάναμε τέσσερα φύλλα, ήταν όλο έτσι γιωμάτα κάτω. Δεν είχαμε τέτοια φόρεματα. Με μακρύ μανίκι, εδώ κεντημένα, με κρυσάφια ήταν. Και τα είχα. Εγώ ύστερα όταν τα έβγαλα εγώ, όταν δεύτερη αδερφή μου Γιώργου, να τα δω καθημείς. Τα καλά ήταν. Τα καθημείς τέτοια φορά. Ό,τι φορά μου, ό,τι είχα. Και αντάγαμε και φοράγαμε και αντιμένα. Στα πόδια? Στα πόδια κάτις φοράγαμε κι εμείς. Αλλά φοράγαμε από το που κάναμε με το χέρι, πλεκτές. Ναι, μέχρι το γόνο. Και βάζουμε και φούντα που κάναμε. Τότε τα πλέκαμε μόνοι μας. Δεν φοράγαμε κάτι γιατί μας κατηγόραγαν το δεσπούρο. Φοράγαμε κάτι. Περισσότερες φορές ήμασταν χωρίς παπούτσια. Πού ήταν τα παπούτσια τότε, κάτι λαστιχένια, κάτι τέτοια πράγματα ήταν. Και... αλλά όταν παντρεύτηκα και μετά, δεν φορούσα.
Γκανιάτσας. Επισκευές κινητών τηλεφώνων όλων των εταιριών. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Xperia Sony. Samsung Collection Point. Γνήσια ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές και τρίμηνη εγγύηση επισκευής. Δωρεάν διάγνωση και εκτίμηση κόστους. Γκανιάτσας, Ζάρα 69, Άρτα. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Μείνετε μαζί μας. Αμέσως τώρα ακολουθεί η εκπομπή «Τα άλογα της καρδιάς μας». Από εμάς να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ.